δεν γίνεται καμία συγκεκριμένη συζήτηση για τα απτά ωφέλη που θα έχουν τα έργα αυτά για την τοπική κοινωνία. Πρέπει όλοι να γνωρίσουμε και να συνειδητοποιήσουμε τι θα κερδίσουμε από τα έργα αυτά. Αλλά θα έλεγα και τι θα χάσουμε αν τα έργα αυτά καθυστερήσουν κι άλλο και δεν ολοκληρωθούν. Σε αυτό το κενό επιχειρούμε σήμερα να ανταποκριθούμε και πιστεύουμε ότι οι γνώσεις και οι απόψεις των ομιλητών θα μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Θα ξεκινήσω ωστόσο από μια διαπίστωση. Οι καθυστερήσεις στη μελέτη και την υλοποίηση των έργων είναι τεράστιες. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που άρχισε η διεκδίκηση και της καβάλας για την σιδηροδρομική σύνδεση Νέα Καρβάλη-Τοξότες; Πόσα χρόνια έχουν περάσει από το πρώτο σχεδιασμό της περιμετρικής; Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τον πρώτο σχεδιασμό του πρώτου οδικού άξονα Καβάλα-Δράμα πριν εξελιχθεί σε Ε61. Δυστυχώς δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η Καβάλα έχει αργήσει πάνω από 2 δεκαετίες να απορροφήσει εκείνα τα μεγάλα έργα υποδομής που θα την ενώσουν εμπορικά και τουριστικά μέσω οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και αεροπορικών δικτύων με την Βαλκανική ενδοχώρα, την Ανατολική και Δυτική Ευρώπη, τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου.